Περιπολικά στο συνεργείο, αλλά όχι στο δρόμο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου καταγγέλει την έλλειψη αστυνόμευσης στην Αιγιάλια, μιας και όπως λέει, ολόκληρη η περιοχή έχει μείνει με ένα περιπολικό, καθώς τα υπόλοιπα οχήματα δεν έχουν λάστιχα. Το αστυνομικό τμήμα Αιγείου να έχει 3 περιπολικά και τα 2 να είναι παραπλησμένα εδώ και 2-3 μήνες και να μην μπορεί να είναι στη διάθεση των αστυνομικών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την πρόληψη, επειδή δεν έχουν αλλάξει τα λάστιχα. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, αλλά αντίθετα πηγαίνει πίσω χρόνια. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2022, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας γνωστοποιούσε ότι οι βασικές υπηρεσίες της Αιγιάλιας δεν είχαν καν επανδρωμένο περιπολικό σε 24-ωρη βάση. Ένα χρόνο μετά, η εικόνα δεν διαφέρει. Άμα δεν υπάρχει αναδιάθρωση ουσιαστική, δεν θα υπάρχει και επάταξη στην εγκληματικότητα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σε όλη την περιοχή της Αιγιάλιας, στις νυχτερινές ώρες, υπάρχει ένα περιπολικό που εξυπηρετεί όλη αυτή την έκθεση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πράγματι 2 αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω ακαταλληλότητας των ελαστικών, ενώ ακόμη ένα όχημα βρίσκεται στο συνεργείο. Αυτή τη στιγμή, όπως λένε, 2 είναι τα οχήματα που είναι λειτουργικά, ωστόσο δεν επαρκούν για την 24-ωρη αστυνόμευση της περιοχής. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει ένα συμβάν, ας πούμε, στη Ζαρούχλα και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κοντά στην Παναγοπούλα. Πώς θα πάει ένα περιπολικό να επιληφθεί στο συγκεκριμένο θέμα, αφού δεν υπάρχει αστυνόμευση? Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, και να φανταστείτε και για την ασφάλεια. Και την ασφάλεια έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί πάλι έχουν ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση. Να φανταστείτε χαρακτηριστικά ότι τα τζάμια πέφτουν και πηγαίνουν όλοι στα συνεργεία αστυνομικοί την ώρα που πρέπει να πάνε να κάνουν τις περιπολίες. Και τα άλλα αυτοκίνητα της ασφάλειας είναι και αυτά παροπλισμένα, γιατί βολοδεύουν εδώ και 2-3 μήνες τα συνεργεία προκειμένου να τα φτιάξουν. Άρα, αυτά που λέει ο Γενικός Γραμματέας που επαγγέλλεται δείχνουν μια προχειρότητα και δεν αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία πρέπει να είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές και στελέχωση με αστυνομικούς. Στην Αιγιάλια, θυμίζουμε, υπάρχει το αστυνομικό τμήμα αλλά και το τμήμα ασφάλειας Αιγιάλιας, καθώς και το αστυνομικό τμήμα Ακράτας για τις δημοτικές ενότητες Ακράτας και Αιγύρας. Για το πλέγμα περιπολιών συμβάλλουν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και της ΟΠΚΕ, ωστόσο οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι έντονες, καθώς μόνο για το αστυνομικό τμήμα Αιγιάλιας από τις 42 θέσεις προσωπικού υπάρχει κάλυψη των 28.